μητέρα σας με παρακάλεσε να σας συνοδεύσω στο σπίτι. Νομίζω πως είναι ώρα να πηγαίνετε. Wonderful. Η πανσέλινο του Αυγούστου πλημμυρίζει το στενό της θάλασσας. Απομένω με αμίλητη ο ένας πλάι στον άλλο. Δεν έχω καμιά σκέψη. Της διώχνει ο ευεργετικός θόρυβος του Έλικ. Καληνύχτα, Βίργο. Παύλο. Την Τρίτη θα πάμε με τη μαμά στην Αθήνα. Καληνύχτα, Βίργο. Παύλο, μην είσαι έτσι. Γιατί είσαι έτσι. Από το ξέρεις ότι έχω εσένα μόνο. Ότι έχω εσένα μόνο. Μην κάνεις σαν παιδί, δεν ωφελούν τα λόγια. Αφού το ξέρεις, το ξέρεις. Βίργο, πόσες μέρες θα μείνετε στην Αθήνα? Θα έρθουμε την Τρίτη, θα μείνουμε μια εβδομάδα. Την Τρίτη θα σε περιμένω στο σπίτι μου. Σπίτι σου? Όχι εκεί που μένω με τους δικούς μου. Στο ιδιαίτερό μου σπίτι. Στην καρσονιέρα μου. Παύλο, γιατί μου το ζητάς αυτό? Πώς μπορώ να το κάνω? Πώς μπορείς, ε? Πώς μπορείς? Πώς μπορείς τόσα άλλα? Παύλο, είσαι άδικος! Γιατί είμαι άδικος? Αφού το βλέπεις! Αφού το βλέπεις, είναι δυνατόν να μην έχεις καταλάβει τι αισθάνομαι για σένα. Δεν καταλαβαίνεις ότι περίμενα όλη τη βδομάδα μόνο και μόνο για να φτάσεις το Σάββατο που θα σε δω. Ότι ζούσα μόνο με αυτό. Ότι ζούσα μόνο γι' αυτό. Είναι δυνατό να μην το έχεις καταλάβει? Προσευχόμουν να σε ξαναδώ. Ευχαριστούσα το Θεό πρωί και βράδυ που μου έδωσε τέτοια ευτυχία. Πες μου, τι έχω κάνει που σε πείραξε? Ότι κάλεσε στο σπίτι τους αξιωματικούς. Γιατί σηκώθηκες και έφυγες έτσι χωρίς λόγο? Ούτε στο πάρτι πήγα την περασμένη Δευτέρα μόνο και μόνο επειδή θα σου είναι εσύ. Τι να πάω να κάνω χωρίς εσένα? Τι άλλο έχω κάνει? Που πήγα στην καμπίνα με τον αξιωματικό. Απλούστατα ήταν η μητέρα του Βελγίδα και μου δείχνε κάτι φωτογραφίες από το Βέλγιο. Αυτό ήταν όλο! Εσύ όμως γιατί έφερες μαζί σου αυτή τη γυναίκα?
ορκίσουμε ότι δεν θα την ξαναδείς ποτέ πια, ότι δεν θα τη δεις ποτέ, ποτέ, ποτέ πια. Θα πέρασουν τώρα, Βίρβα. Ναι, πέρασαν. Τώρα είμαστε μόνο οι δυο μας. Λοιπόν, την Τρίτη θα σε περιμένω στο σπίτι. Είναι τελευταία μου λέξη. Στις 6 το απόγευμα. Κόδρου 9 θα έχω αφήσει μισά ανοιχτή την πόρτα. Θα σπρώξεις και θα μπεις. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Αυτό είναι αγάπη. Λοιπόν. Καλά, αυτό θέλεις, θα έρθω. Θα έρθω. Καληνύχτα. Δεν θα σε δω αύριο το πρωί? Δεν είμαι βέβαιος, μπορεί να φύγω με το πρωινό βαπόρι. Βίργο, εσύ είσαι? Τώρα, μαμά, έρχομαι. Καθένας έχει το σκοπό του. Εγώ μπορώ να καυχηθώ πως έχω φτάσει στο δικό μου. Αρχίζω να πηγαίνω, έρχομαι και να σφυρίζω μέσα στο χαμηλό και σκοτεινό δωμάτιο. Κάποτε είχα ονειρευτεί ένα αρχαίο ναό γεμάτο φως, με ταράτσες από μάρμαρο λευκό, με πλατιά σκαλιά που κατεβαίνουν στο περιγέλι. Αν έβγαινα στο δρόμο να την περιμένω, θα της πω καλησπέρα, Βίργο. Θέλεις να κάνουμε ένα μικρό περίπατο? Εκεί μέσα είναι τόσο μελαγχολικά την ώρα τούτη. Σαν έρθει, σε λίγο που θα έρθει, θα τη βάλω να καθίσει εδώ στην πολυθρόνα και εγώ θα γονατίσω πλάι της. Θα ξεφυλίσουμε σπάνιες εκδόσεις. Θα τις διαβάσω στίχους αθώους και μελωδικούς, όπως η ομιλία του μικρού παιδιού. Κι αν τύχει και θελήσει να δει την τουαλέτα, θα πάω πρώτα να κρύψω το κιμωνό και τα μεταξωτά παντουφλάκια.
Παύλο. Επιτέλους. Είναι μια ώρα που τριγυρίζω στους δρόμους, τόσο που πόνεσαν πια τα πόδια μου και κάτισα να ξεκουραστώ. Γιατί δεν ήρθες? Ο Θεός με τιμώρησε. Ήμουνα τόσο ταραγμένη εκείνο το βράδυ που δεν κατάλαβα καλά. Κοίταζα όλες τις πόρτες και έλεγα, πού να κάθεται ο Παύλος. Στο τέλος έσπρωξα μια πόρτα και στον οδοκόδρο, όπως μου είχες πει. Είπα, αποκλείεται να κάθεται ο Παύλος εδώ. Αποκλείεται να με έφερε σε αυτό το σπίτι. Προχώρησα μέχρι τη μέση του διαδρόμου. Ήταν πάρα πολύ βρώμικα, πάρα πολύ σκοτεινά. Και μύριζα απέσια. Ξαφνικά άνοιξε μια πόρτα και βγήκε μια γυναίκα. Ποιον γυρεύεις, μου λέει. Με συγχωρείτε, της λέω, έκανα λάθος. Αποκλείεται ο Παύλος να με έφερε σε τέτοιο σπίτι, σκέφτηκα. Ποιο σπίτι γυρεύεις, μου λέει πάλι εκείνη. Με συγχωρείτε, της λέω, έκανα λάθος. Και καθώς έφευγα, μου λέει, αυτός που γυρεύεις δεν μένει εδώ, κοπέλα μου. Έλα, πάμε στο σπίτι να ξεκουραστείς. Ξαναβγήκα στο δρόμο, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πού να πάω. Έλεγα, πρέπει οπωσδήποτε να βρω τον Παύλο. Και μετά έλεγα, ο Θεός με τιμώρησε, πώς θα βρω τον Παύλο τώρα. Πώς να χτυπήσω και δεύτερη πόρτα. Και μετά λέω, θα κάνω βόλτες εδώ γύρω και όπου να είναι θα φανεί ο Παύλος. Πάμε στο σπίτι. Τώρα είναι αργά, δεν είναι? Έλα, έχουμε καιρό ακόμα. Κάνω να της πω, έλα για μια στιγμή μονάχα. Να σου δείξω πόσο πολύ σε σέβομαι. Να σου δείξω πόσο σ' αγαπώ. Μα το κοκαλιάρικο χέρι της μοίρας μου κλείνει το στόμα. Παύλο, κάθισε κοντά μου. Γιατί δεν κάθεσαι κοντά μου? Βίργο, πρέπει να έρθεις. Είναι τελευταία φορά που σου το λέω. Παύλο, μη μου το ζητάς αυτό. Το ξέρεις πως είμαι δική σου. Όμως δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάς. Τις καμπίνες των αξιωματικών τις βρίσκεις εύκολα. Μη, Παύλο, σε παρακαλώ. Βίργο, ναι ή όχι? Τότε γεια σου. Σε ένα φύλλο.